Φύγαμε για μια ακόμα περιπέτεια. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας περιμένει σήμερα, αλλά ελάτε μαζί μας στη Λευκωσία για εξόρμηση. Έχουμε βάλει πολλά στη λίστα που θέλουμε να δούμε, αλλά δεν ξέρουμε πόσα θα προλάβουμε. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου και η πόλη που θα μετακομίσουμε σύντομα. Όπως σας έχω πρίξει στα τελευταία μου βίντεο. Χρειάζεσαι περίπου μία ώρα και κάτι από την Πάφο για να φτάσεις στο σπίτι μας στη Λευκωσία. Πρώτη στάση, φούρνος για καφεδάκι και πρωινό. Όπως βλέπετε, πήραμε τις κυπριακές σκούπες που αν δεν τις ξέρεις λες τι είναι αυτό καλέ. Αλλά όταν δοκιμάσεις μία, ποτέ δεν είναι αρκετή. Τόσο νόστιμη, ένα σπουργούρο κεφτές που με το λεμονάκι απογειώνει στη γεύση της. Επόμενη στάση, το σπίτι. Να πούμε ένα γεια! Όλοι είναι διακοπές, οπότε καμία αλλαγή. Το κακό είναι ότι προσέξαμε άλλο ένα λάθος από τον υδραυλικό που τοποθέτησε λάθος το μηχανισμό από το καζανάκι. Και λέω όχι! Δεν θα μου χαλάσεις την ημέρα, οπότε μάζεψα τις δυνάμεις μου και ξεκινήσαμε προς την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. Για όσους δεν ξέρουν, αυτή η εκκλησία είναι κυριολεκτικά μέσα σε ένα σπήλαιο. Στην καρδιά των βράχων, ο αέρας μυρίζει υγρασία και παράδοση. Οι ντόπιοι έρχονται εδώ για να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας και να αφήσουν τάματα. Εμείς αφήσαμε τα λεφτά μας, αφού πήραμε κομποσχήνια για όλη την οικογένεια. Η εκκλησία είναι απλά μαγευτική και νιώθεις πραγματικά την ενέργεια του χώρου. Η ονομασία του σπηλαίου οφείλεται στην ανέβρεση της σεπτής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, η οποία σύμφωνα με την παράδοση βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο μέσα στο σπήλαιο. Από τότε το σπήλαιο ονομάστηκε Χρυσό Σπήλαιο και Χρυσοσπηλιώτισσα η Παναγία μας. Υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν δει την Παναγία Λευκοντημένη να στέκεται δίπλα στο καμπανάριο. Η Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα γιορτάζει στις 15 Αυγούστου στην εορτή της κοίμησής της. Από τα πολύ παλιά χρόνια γινόταν εκεί και γίνεται μέχρι και σήμερα μεγάλο πανηγύρι που το επισκέπτονται περισσότεροι από 50.000 προσκυνητές κάθε χρόνο. Επόμενη στάση, το Επισκοπιό. Κύριο χαρακτηριστικό του οι εκκλησίες του. Επισκεφτήκαμε το Μητροπολιτικό Μέγαρο, το Ρουμανικό Ναό και τη Ρώσικη Εκκλησία, που είναι όλα στον ίδιο χώρο. Η Μητρόπολη εκθέτει επίσης στους εξωτερικούς της χώρους ναούς μινιατούρες όπως η Αγία Σοφιά. Και μπορείς επίσης να κάτσεις για το καφεδάκι σου όσο τα παιδιά παίζουν δίπλα στον παιδότοπο ή εξερευνούν όλες τις εκκλησίες που είναι πραγματικά μαγευτικές. Στο σημείο εδώ βλέπουμε τη Ρουμάνικη Εκκλησία που ήταν και πιο ταπεινή από όλες. Μας εντυπωσίασε η αρχιτεκτονική και το πόσο χαλαρωτικός ήταν όλος ο χώρος. Να αναφέρω επίσης ότι όλες οι εκκλησίες που βρίσκονται εδώ είναι ορθόδοξες. Μάγεψε πραγματικά όλα τα κτίρια αλλά και η φύση με αυτές τις ελιές που είναι εκατοντάδων χρόνων. Στη συνέχεια προχωρήσαμε προς το προάβλιο της Ρώσικης Εκκλησίας που ήταν εντυπωσιακό και γεμάτο κλειδί θα έλεγα. Γύρω-γύρω στο προάβλιο της Ρώσικης Εκκλησίας υπήρχαν αγιογραφίες σε όλους τους τοίχους που ήταν πραγματικά εντυπωσιακοί και σου κόβαν την ανάσα. Αφού αφήσαμε τα παιδιά να παίξουν και να ευχαριστηθούν τους παιδότοπους που υπάρχουν εδώ στο χώρο, συνεχίσαμε για να δούμε τις μινιατούρες εκκλησίες. Κάθε μινιατούρα είναι το πιστό αντίγραφο από κάποιο ναό. Η αγαπημένη μου ήταν η Αγία Σοφιά. Ο χώρος είναι τεράστιος και τα πράγματα που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολλά, ιδανικός για να περάσεις ένα όμορφο απόγευμα με την οικογένειά σου. Στο σημείο αυτό βλέπετε την πλουσιοπάροχη Ιερά Μητρόπολη Ιταμασού και Ορεινής και απολαύσαμε το χώρο όσο εμείς προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε κατά πόσο θα πάμε στο πλανητάριο Κύπρου ή όχι. Το πλανητάριο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν υπήρχαν αρκετές κριτικές για να ξέρουμε κατά πόσο αξίζει ή όχι το μέρος και αφού ήταν δίπλα από τη Μητρόπολη αποφασίσαμε να το επισκεφθούμε. Στον εξωτερικό χώρο το κτίριο ήταν αρκετά μοντέρνο και υπήρχαν μεγάλες φιγούρες από ένα διαστημόπλιο με τον αστροναύτη. Επίσης εκεί κοντά υπήρχε και η φιγούρα από ένα δεινόσαυρο. Οπότε αποφασίσαμε ότι είναι αρκετά όμορφο και σίγουρα θα αξίζει τον κόπο. Μπαίνοντας μέσα, όλα φάνταζαν καταπληκτικά. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίες φιγούρες. Αλλά φτάνοντας στο ταμείο, δυστυχώς απογοητευτήκαμε, καθώς το μόνο που δεν είδαμε στο σημείο ήταν πλανήτες. Η είσοδος ήταν δωρεάν, αλλά πλήρωνε όλες τις δραστηριότητες. Οπότε κοινώς μας κλέψανε. Πολύ κρίμα, γιατί το VR μόνο έκανε 5 ευρώ ανά άτομο. Οπότε σύνολο πληρώσαμε 15 ευρώ για να δουν 3 άτομα μια ταινία μικρού μήκους των 5 λεπτών που θα μπορούσε να το δεις και στο σπίτι σου. Και λέγοντάς μας δωρεάν, το μόνο που μπορούσες να ευχαριστηθείς σε αυτό εδώ το σημείο ήταν οι φιγούρες που υπήρχαν εδώ στην είσοδο του πλανητάριου. Αφού απολαύσαμε την είσοδο και τα παιδιά επέμεναν, όπως σας είπα και πιο πριν, επισκεφθήκαμε τα VR που έκανα 5 ευρώ το άτομο και το μόνο ευχάριστο ήταν εδώ η καρέκλα που ήταν άκρος εντυπωσιακή, αλλά δεν θεωρώ ότι άξιζε 5 ευρώ το άτομο.
Όσο αυτοί απολαμβάνανε την ταινία μικρού μήκους, εγώ και η Μπεμπούλα καθόμασταν στην καρέκλα και απολαμβάναμε τη θέα έξω. Φογυρίζοντας την καρέκλα και η Μπεμπούλα να χαχάνει πρώτη, τελείωσε η Νεφέλη και μας λέει εδώ τις εντυπώσεις της. Στη συνέχεια τελειώνει και ο Κωνσταντίνος που ανυπομονεί να καθίσει εδώ στην καρέκλα του PlayStation, την καρέκλα που τόσο λαχταρά και θέλει να του πάρω απεγνωσμένα για το σπίτι. Όσο περιμέναμε τον Αλέξανδρο να τελειώσει με το VR, καθόμασταν εδώ με τη Μεπούλα και περνάγαμε την ώρα μας ευχάριστα. Η αίθουσα κλασικά ήταν άδεια γιατί μόνο εμείς ήμασταν τα κοροϊδά να πληρώσουμε 5 ευρώ ανά άτομο για να δούμε μια ταινία μικρού μήκους. Ναι, σας το ξαναείπα και θα σας το ξαναπώ γιατί μας κλέψανε. Και εδώ βρισκόμαστε εδώ στο υπέροχο συντριβάνι για να βγάλουμε οικογενειακή φωτογραφία. Και χαμογελάστε όλοι, βγάζουμε φωτογραφία. Όχι, είναι βίντεο. Και αφού βγάλαμε μπόλικες φωτογραφίες για να αναρτήσουμε στο Instagram στο story μας, κατευθυνθήκαμε προς τη Ρώσικη Εκκλησία για να απολαύσουμε το εσωτερικό που πραγματικά ήταν υπέροχο και οι ζωγραφιές ήταν πραγματικά εντυπωσιακές και μας αφήσαν αναβδούς. Συνεχίζοντας την περιπέτειά μας, ξεκινάμε για το χωριό Κανάβια, το χωριό του Κωνσταντίνου. Και εδώ ξεκίνησαν οι πραγματικά όμορφες στιγμές. Πράσινο, καθαρός αέρας και οι πρώτες σταγόνες βροχής που μας θύμισαν πόσο όμορφη είναι η φύση. Και μετά από 40 λεπτά μέσα στον καθαρό αέρα και στο πράσινο, φτάσαμε επιτέλους στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του Κωνσταντίνου και απολαύσαμε αυτήν εδώ τη μοναδική θέα από την ευκολία της βεράντας τους. Και αφού χαιρετηθήκαμε, είπαμε τα παλιά μας, είπαμε τα νέα μας, τους καλέσαμε στη βάφτιση και για να μην ξεχνάμε μας περίμενε και το παραδοσιακό κυπριακό φαγητό, σούβλα, κουπέπια, πατάτες. Όσο για το επιδόρπιο το φροντίσαμε εμείς καθώς σταματήσαμε στο δρόμο και πήραμε μερικά δάχτυλα, κλασικό κυπριακό έδεσμα. Να μην φάμε και λίγο, αυτές οι στιγμές είναι που αξίζουν πραγματικά, όχι μόνο για το φαγητό αλλά για την οικογένεια και το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούμε αναμνήσεις. Χωριό χωρίς ζώα δεν υπάρχει και η Μεπούλα ήταν η πρώτη της φορά που είδε κοτούλες και κουνελάκια. Και όσο απολαμβάναμε τη θέα και το ότι η σούβλα ήταν προς το τέλος της, ξεκίνησαν τα πρώτα πρωτοβρόχια και πραγματικά το χαρήκαμε γιατί η δροσιά που μας έδωσε δεν λέγεται. Και όσο τα παιδιά μου κάνανε τα ποντίκια μέσα στη βροχή, το φαγητό ήταν έτοιμο, οπότε ήρθε η ώρα να κάτσουμε να φάμε. Και αυτό δεν μας πήρε πολύ. Το απολαύσαμε, ήταν τέλειο το φαΐ, οπότε σε λίγα λεπτά τελείωσε και αυτό. Φάγαμε και το γλυκό μας και ήρθε η ώρα να τους χαιρετήσουμε και να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Και αφού απολαύσαμε για άλλη μια φορά το πράσινο, τον καθαρό αέρα και τα πέτρινα σπιτάκια, η φύση για άλλη μια φορά δεν μας απογοήτευσε και μας έδωσε μια πανέμορφη θέα για να έχουμε να θυμόμαστε. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, ήταν απαραίτητο ένα μπανάκι και για να κλείσουμε την ημέρα μας όμορφα, κάναμε το απαραίτητο σνακ και ταινία. Επιλέξαμε την ταινία με τον Tom Hanks, A Man Called Otto. Και τι ταινία ήταν αυτή, πραγματικά υπέροχη, από τις top ταινίες που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Μας έκανε να γελάσουμε και να κλάψουμε την ίδια στιγμή. Το τέλος της ταινίας μας έκανε να αναλογιστούμε πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε μια οικογένεια και ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπάνε, έστω και αν η μέρα μας δεν ήταν γεμάτη αστερισμούς. Αυτή ήταν η μέρα μας, γεμάτη περιπέτειες, φαγητό και οικογενειακές στιγμές. Ελπίζω να απολαύσατε τη βόλτα μας όσο και εμείς. Και αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά! Yeah!